Κύριε Περάκη, καταλαβαίνω ότι μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ ήταν αυτορυθμιζόμενες και μάλιστα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είδατε όμως ότι οι αντισυγκεντρώσεις σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν μεγάλα προβλήματα. Γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να γίνονται σωστά οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, κύριε Περάκη? Ακούστε να δείτε, εδώ δεν μιλάμε για ένα νόμο που έχει γίνει για να συνεννοηθούμε. Μιλάμε για ένα νόμο που έχει γίνει και φάνηκε και από το χθεσινό οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης να διαλύσει τη μεγάλη διαδήλωση, που έχει σκοπό να βάλει εμπόδια και να απαγορεύσει τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και έγινε και ξεκάθαρα χθες. Κύριε Περάκη, δείχνετε τόση ώρα πλάνο. Γιατί οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης? Ακούστε να σας πω, είναι πολύ απλό το πράγμα. Δείχνετε τόση ώρα σε ένα πλάνο, ναι, πολύ ζουμαρισμένο στην πλατεία Συντάγματος, mm-hmm, που ήταν γεμάτη από εργατό κόσμο και από το λαό. Το είπαμε πολλές φορές και δείξαμε πλάνα. 15-20 ατόμων, ναι, να κάνουν κάποιες ζημιές. Ναι. Γιατί δεν τους απομόνωσε η αστυνομία πριν φτάσουν? Γιατί δεν τους απομονώσαν οι διαδηλωτές στο Σύνταγμα? Με την ίδια ερώτηση. Εκεί που ήμασταν εμείς δεν ήρθανε. Ναι. Τους έσπρωξε η αστυνομία πάνω μας. Και ήρθαν και ρίξανε πολλά χημικά, χτυπώντας τη διαδήλωση που ήταν εργαζόμενοι, λαός, οι οικογένειες με τα παιδιά τους, συνταξιούχοι κτλ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δει τέτοιο σχέδιο να εξυπηρετείται. Ορίστε. Και αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Φυσικά εδώ βλέπουμε, ναι, το αποτέλεσμα αυτού του νόμου, που οι μισοί αστυνομικοί στρέφονται στους άλλους μισούς. Ναι. Αυτό ακούμε από τη σημερινή ενημέρωση και τις καταγγελίες που υπάρχουν. Ναι. Με αυτόν λοιπόν τον νόμο εμείς το προειδοποιήσαμε. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ότι ουσιαστικά νομιμοποιεί την προβοκάτσια και κυρίως δεν μας έχει απαντήσει ακόμα, και αφού το ψήφισε η κυβέρνηση με τη βοήθεια του Κινάλ, τι είναι αυτό που εννοούν ριζοσπαστικοποίηση. Για το οποίο θα φτιαχτεί διεύθυνση από την αστυνομία και θα φτιάχνουν φακέλους στους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο που δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε χθες, εγώ λοιπόν σαν πρόεδρος του συνδικάτου που είχα καλέσει στη χθεσινή κινητοποίηση, θα μπορεί οποιοδήποτε που ζημιώθηκε από το κέντρο της Αθήνας και από τις ζημιές που γίνονται να με πάει δικαστικά και να ζητάει αποζημίωση με βάση την αιστική ευθύνη. Με αυτόν τον νόμο που ψηφίστηκε χθες, που υποτίθεται ότι θα ρυθμίσει. Αν κάνουν αυτά τα βήματα, τότε είναι και νομικά καλυμμένοι. Δηλαδή μας ζητάτε νόμος... πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης. Όχι, κύριε Περάκη, ορίζει ο νόμος. Πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης μας ζητάτε. Κύριε Περάκη, μας ζητάτε πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης. Είμαι γεννημένος το 1976. Εγώ είμαι το 78, είμαι νεότερος από εσάς. Εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως. Το κόμμα που έφερε τη δημοκρατία στη χώρα, που την εγκαθίδρυσε. Ο κύριος Λάσκαρης, υπουργός Νέας Δημοκρατίας, έφερε νόμο για την κατάργηση της πάλης των τάξεων τώρα. Η καλύτερη ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα τα 200 χρόνια από την ίδρυση του έθνους μας. Ναι. Κύριε Περάκη, κανένας δεν έχει τέτοιου βήματα είδους, πίσω. Άκη είναι στο πλευρό της κυβέρνησης αυτή νόμο, την πρωτοβουλία. Κύριε Περάκη. Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή άκουσα ότι η κοινωνία το αντιλαμβάνεται. Εχθές όποιος φορέας που υπάρχει, ναι, που εκπροσωπεί εργαζόμενους, επιστήμονες, δικαστές, εισαγγελείς, επαγγελματοβιοτέχνες, αστυνομικούς, είχε βγάλει ανακοίνωση και καλούσε την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο. Ναι. Πρώτο λοιπόν είναι αυτό, για το αν είναι η κοινωνία, ναι, μαζί με την κυβέρνηση που πέρασε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Ναι. Δεύτερον, την προηγούμενη εβδομάδα θα σας πω εγώ, χθες, ακούστε με λίγο. Δεν ξέρω αν την είδατε. Ακούστε, ναι, με λίγο. Ακούστε με λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ ως πρόεδρος του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, ναι, διοργάνωσα μαζί με τους εργαζόμενους μία κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ναι, που με βάση το καινούργιο νομοσχέδιο απαγορεύεται, ναι, από, εκ των προτέρων, έξω από τις δημόσιες, ναι, υπηρεσίες, ναι, 300 ατόμων που ήμασταν, ναι, στο πεζοδρόμιο, κάναμε κανονικά τη διαδήλωσή μας, επεισόδια δεν προκλήθηκαν, δεν έγινε τίποτα και ελαχίστως έπαιξε. Ναι. Ναι. Εχθές που ήταν δεκάδες χιλιάδες κόσμου στο δρόμο, ναι, είδαμε το γνωστό παραμύθι, ναι, με τις γνωστές προβοκάτσιες, ναι, με τους γνωστούς άγνωστους που με βάση τον νέο νόμο θερμά, και φακέλους θα μας ανοίξετε και στα δικαστήρια θα μας ανοίξετε.